Αναστασία Γκρίτζαλη, το πατρικό της κόνιαρη από τον άντρα της. Η γεμάτη διακρίσει συγχωριανή μας απλήτρια, λέει η εφημερίδα. Δεν συνηθίζεται εύκολα στην εποχή μας να συζητά κανείς μετά από 43 χρόνια για κρίσεις αθλητών και ειδικά του κλασικού αθλητισμού και αν πάλι γίνεται είναι μόνο όταν πραγματοποιούνται μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Όμως όταν οι διακρίσεις αυτές αφορούν μαθητές και ειδικά μαθήτριες που ζούσαν στην επωνομαζόμενη τότε επαρχία και αν αναλογιστεί κανείς τα μέσα της εποχής εκείνης για να ασχοληθεί κάποιος με τον κλασικό αθλητισμό, τότε αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία. Αξία γιατί παρά τις δυσκολίες κατάφερναν μαθητές και μαθήτριες να βρίσκουν χρόνο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Μία από τις αθλήτριες που αναδείχθηκαν εκείνη την εποχή ήταν και η συγχωριανή μας Αναστασία Γκρίτζαλη. Η Αναστασία, κόρη του Ιωάννη Γκρίτζαλη, τότε γραμματέα της κοινότητάς μας και σύζυγος ενός από τους δασκάλους του χωριού μας, του Κωνσταντίνου Κόνιαρη, κατά τη διάρκεια των μαθητικών της χρόνων διέπρεψε στον κλασικό αθλητισμό και συγκεκριμένα στα αγωνίσματα ταχύτητας των 80 μέτρων και στο άλμα απλούν. Και στα δύο αυτά αγωνίσματα επέτυχε για την εποχή εκείνη σπουδαίες επιδόσεις και διακρίσεις που κάνουν την ίδια υπερήφανη την οικογένειά της αλλά και το χωριό μας. Οι διακρίσεις αυτές κοσμούν μέχρι και σήμερα τις προθήκες της βιβλιοθήκης του σπιτιού της. Βέβαια δεν ξεχνά να μνημονεύσει ότι οι επιτυχίες οφείλονται εκτός του ταλέντου της και στις άοπνες προσπάθειες που κατέβαλαν οι τότε γυμναστές στο γυμνάσιο Δωρίου, τους οποίους θυμάται με ιδιαίτερο θαυμασμό, ο Σπυρίδων Τόγκος και η Ευτυχία Μιχαλοπούλου, αλλά και όλη την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα του γυμνασίου Δωρίου. Αθώα χρόνια που θα τον απολούσε κανείς και σήμερα, αφού διαπιστώνουμε ότι στην εποχή που ζούμε δεν δημιουργούνται ταλέντα στον κλασικό αθλητισμό και όλα κατευθύνονται στην εμπορευματοποίησή του. Τότε ο κλασικός αθλητισμός αποτελούσε στα σχολεία πεδίο ευγενούς άμυλας και πολλοί μαθητές προσπαθούσαν να διακριθούν σε κάποιο από τα αγωνίσματά του, όπως στους δρόμους ταχύτητας 80, 100 και 200 μέτρων, στη σφαίρα, στο ακόντιο και στα άλματα απλούν και τριπλούν. Οι αθλητικές επιδόσεις της Αναστασίας κατά τη διάρκεια της μαθητικής της πορείας είναι οι εξής. 1963 πρώτη γυμνασίου στο Δόριο. Πρώτη θέση στο αγώνισμα ταχύτητας 80 μέτρων μεταξύ αθλητριών μαθητριών του νομού Μεσσηνίας. 1964 Β' Γυμνασίου, επίσης στο Δόριο. Πρώτη θέση στο αγώνισμα ταχύτητας 80 μέτρων μεταξύ αθλητριών μαθητριών των νομών Μεσσηνίας και Λακωνίας. 1965 Τρίτη Γυμνασίου, πρώτη θέση στο άλμα απλούν με επίδοση 5,30 μέτρα. 1966, πρώτη Λυκείου στο Δόριο, πρώτη θέση στο άλμα απλούν με επίδοση 5,52 μέτρα. Στις 14 Μαΐου στην Πάτρα, μεταξύ αθλητριών μαθητριών από όλη την Πελοπόννησο αυτή τη φορά. Την ίδια χρονιά η τότε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την ετοίμησε με τη διάκριση Ευρωπαϊκό Αθλητικό Πτυχίο που συνοδεύτηκε με αντίστοιχη απονομή ειδικού σήματος. 1967 Β' Λυκείου στην Ηλίουπολη, πρώτη θέση στο άλμα απλούν με επίδοση 5,58 μέτρα μέσα στο Καλλιμάρμαρο στάδιο με προπονητή την κυρία Ζωντανού. Ευχόμαστε στην αγαπητή μας Αναστασία υγεία, οικογενειακή ευτυχία, καλό καλοκαίρι και οι διακρίσεις αυτές που πέτυχε στα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού να αποτελέσουν παράδειγμα για τους νέους μας, ακολουθώντας ανάλογη πορεία στις σπουδές τους και στον αθλητισμό. Ευχαριστώ.